συμβεί ποτέ στη ζωή σου να περάσει κάτι πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ δυνατό, που να πεις παιδιά, μηδενίζω το κοντέρ, ξεκινάω από την αρχή, δεν αξίζει τίποτα άλλο και αξίζει αυτό και μόνο. Η ζωή. Και τι θέλω να σου πω με αυτό. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχω πει ποτέ. Γιατί πάντα έλεγα ότι πρέπει να δείχνω δυνατή, πρέπει να δείχνω σκληρή και δεν ήθελα γενικά τη λύπηση του κόσμου. Ωστόσο, για να γίνω θεραπεύτρια και να φτάσω να γίνω θεραπεύτρια, μου συνέβη κάτι αρκετά δύσκολο. Και ήταν. Φαντάζομαι ότι τρέχουν τα χέρια μου που το λέω, γιατί δεν. Εγώ ήθελα να το ζόρι να πει κάτι που δεν θέλει. Όχι, απλά δεν μου είναι εύκολο να το συζητάω, αλλά νομίζω ότι πια αισθάνομαι ότι έχω ολοκληρωθεί σαν άνθρωπο. Και ειδικά το παιχνίδι με έκανε να τα δω όλα πάρα πολύ καθαρά. Γι' αυτό. Τι ήταν αυτό που συνέβη και σε τάραξε, ρε παιδί. Η πρώτη σχέση ενός ανθρώπου δεν είναι η πιο σημαντική. Ναι. Αν ήταν όντως σχέση, ναι. Πριν πόσα χρόνια αυτή η σχέση? Η πρώτη σχέση μου ήταν όταν ήμουν στην ηλικία των 20 κοντά. Είχες τελειώσει το σχολείο λοιπόν. Εκεί, ναι. Και γνωρίζεις κάποιον άνθρωπο, έχετε μια σχέση. Ναι, και ήταν ένας άνθρωπος αθλητής, πρωταθλητής στο τζούντο, ένας υπέροχος άνθρωπος εξωτερικά και εσωτερικά. Και με δίδαξε ότι η αγάπη είναι κάτι πανέμορφο. Ναι, δεν έχει όρια. Κάτι συνέβη. Τι συνέβη? Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι διδάχτηκα από έναν άνθρωπο ότι η αγάπη δεν έχει όρια, είναι καταπληκτική, είναι μόνο δοτικότητα. Και αυτός ο άνθρωπος, από την ευαίσθητη ψυχή του, κάποια στιγμή τα πράγματα ήρθαν έτσι που έφυγε από τη ζωή πάρα πολύ νωρίς. Έφυγε ρέστα μαζί. Ατύχημα, κάποιο θέμα υγείας? Όχι, ήταν η αδύναμη ψυχή ενός ανθρώπου που έμπλεξε κάπως. Οπότε... Λόγω συνθήκων, οπότε εγώ αισθανόμουν πολλές τύψεις, αν θέλεις, που δεν κατάφερα να τον σώσω. Γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρή και δεν ήξερα. Όταν όμως μετά άφησα τη ζωή μου στο έλεος, γιατί την άφησα ένα χρόνο. Δηλαδή, ας πούμε τι. Έπαιζα κόρονα γράμματα η ζωή μου. Την έπαιζα κόρονα γράμματα. Δηλαδή, ήταν κάτι σοβαρό, γιατί για γάμο, ας πούμε. Εντάξει, είσαι πολύ μικρή. Αλλά η σχέση αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική για μένα. Ήταν, σου λέω, η πρώτη σχέση από έναν άνθρωπο ο οποίος η αγάπη του ήταν κάτι το οποίο δεν περιγράφεται. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Εντάξει, να μην σε αγαπάνε έτσι. Και... Ήταν και αθλητής. Πώς με δίδαξε την αγάπη, ήταν η ουσία. Που αισθάνεσαι... Και μετά, ρε Σοφία, αυτό πώς τη γυρίστηκε. Αυτό γιατί λοιπόν... πολύ πιτσιρίκα. Αυτό, το παιδί πόσο χρόνο ήταν αυτό, μιλάμε για... Όταν έφυγε 24. Και αυτός ήταν ο λόγος που για ένα χρόνο έπαιζα τη ζωή μου κορώνα γράμματα. Απορώ πως δεν πέθανα. Τι εννοείς κορώνα γράμματα? Δηλαδή, πώς λένε ότι κάποιος μπορεί να πιει και να οδηγήσει? Πώς λένε ότι... Κορώνα γράμματα. Και όντως έπαθα ένα ατύχημα τότε που έσπασα τη μέση μου. Ήτανε, το προκάλεσα να συμβεί. Ήθελες να φύγεις, ρε Σόφη? Δεν ήθελα να φύγω. Ήθελες να πας να το κάνεις συνειδητά. Κανείς δεν το κάνει συνειδητά. Όχι, ήθελες να πας να το συναντήσεις, γιατί... Είναι και μερικοί που λένε θέλω να πω σε αυτόν, δεν μπορώ, ας πούμε, μακριά του. Δεν κάνεις τίποτα συνειδητά. Σε ένα σημείο στη ζωή έρχονται τα πράγματα έτσι που νομίζεις ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να αντέξεις αυτό το οποίο σου συμβαίνει. Και αυτό μου συνέβη εμένα, εν πάση περιπτώσει, και όταν έσπασα τη μέση μου πια και βρέθηκα στο νοσοκομείο σχεδόν. Όχι, και δουλειά σου, έτσι. Πρωταθλήτρια Ελλάδος και εγώ ήμουνα τότε, στο καλύτερο. Εννοώ ότι ήταν το βασικό εργαλείο της δουλειάς σου, το σώμα σου. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, συνειδητοποιώ, γιατί παραλίγο να μείνω παράλυτη. Αχ, μου έχεις πέσει πολύ βαρύ. Ναι. Δεν ξέρω πώς έρθει η ζήτηση τόσο. Αλλά... Οπότε γι' αυτό την άλλη φορά μου λέγεις και εγώ σου έλεγα τις βλακίες μου, ότι έχω άγχος και μακακίες. Ξέρεις τι, απλά κατάφερα και με βλέπεις τώρα ότι στα λέω και. Και σε ευχαριστώ που μου τα λες, γιατί και ο κόσμος, επειδή περνάει. Αντίστοιχες φάσεις και όλοι μας, ότι δεν έχει καμία σημασία. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό το ότι τον πολύ μεγάλο πόνο το μετέτρεψε σε θετική ενέργεια. Αυτό γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι εγκλωβίζονται σε αυτό το σώμα. Πέρασε όμως τη φάση του πακέτο, έτσι. Είναι η πρώτη αντίδραση αυτή. Ναι. Που περνά στο πακέτο. Αλλά μετά το ότι μπορεί και μέσα από τη δουλειά της να βοηθάει τόσο κόσμο γύρω της να βλέπει θετικά αυτά που του συμβαίνουν, όσο αρνητικά και να είναι, αυτό είναι το μεγάλο δώρο για τη Σόφη. Οπότε αυτό ακριβώς έγινε μετά. Δηλαδή όταν έπαθα το ατύχημα πια. Είπα ότι δεν έχεις άλλο χρόνο για χάσιμο. Θα μετουσιώσεις όλη αυτή τη στεναχώρια και θα τη μετουσιώσεις σε δύναμη. Όμως αυτό που έκανα είναι να μπορώ πια να κάνω καλά τον κόσμο. Αρχικά μέσω του σώματος, γιατί ήμουν ακόμα μικρή να καταλάβω ότι όλα είναι στο μυαλό τελικά. Οπότε το σώμα έγινε το δεύτερο. Γι' αυτό και η γιόγκα με όλη αυτή τη φιλοσοφία η οποία έχει, με έκανε να καταλάβω ότι αν αντιδράσεις πιο σωστά και πιο όρημα στο κακό,
θα γλιτώσεις μετά από πάρα πολλές άσχημες καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσεις να σου συμβούνε. Και όλο αυτό επί αρκετά χρόνια το έκανα ζωή μου. Αλλά πάλι άφησα εμένα στην άκρη. Δεν πήγα να πάρω αυτό και να το... Πώς να σου το εξηγήσω. Δεν άγγιζα την καρδιά μου μετά. Ναι ρε Σόφη, δεν ήταν και αυτό που έπαθες τόσο απλό. Ήτανε πολύ πιο εύκολο για μένα να κάνω εσένα καλά. Να έρθεις εσύ, να μου πεις το πρόβλημά σου και να σου δώσω πάρα πολλές κατευθύνσεις. Εγώ θα έρθω. Και έβαζες ίσως στην άκρη το δικό σου πρόβλημα. Και έβαζα στην άκρη το δικό σου. Είχες χρειαστεί ποτέ και τη βοήθεια κάποιου ειδικού, ρε παιδί μου, για να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις όλο αυτό, ή μόλις το πάλεψες? Όλα τα κάνω μόνη μου στη ζωή. Άρα τώρα, γιατί κάποιος κόσμος μπορεί να ακούει, κάνεις κάποια σεμινάρια αυτογνωσίας? Ναι, κάνω σεμινάρια. Βοηθάω και κακοποιημένους ανθρώπους. Μπήκα στη Win. Μπράβο, ρε Σόφη. Να περάσουμε και ένα μήνυμα, γιατί ο άνθρωπος δεν γυρίζει πίσω αυτός. Εκεί που μας βλέπει, θα είναι περήφανος για σένα. Το νιώθω αυτό. Αλλά τώρα πια έμεινα και χωρίς σχέση, να ξέρεις, αρκετό χρονικό διάστημα. Το έχουμε καταλάβει. Αυτό ήταν η πρώτη φορά συνέχεια στη ζωή μου, ναι, γιατί είμαι πολύ συντροφικός άνθρωπος. Θες να κάνεις οικογένεια? Πολύ δοτικός. Ήμουνα στο όχι. Γιατί αυτό είχα συνδέσει μάλλον την αγάπη με την απώλεια. Και έτσι για να μπορέσω να ξανασυνδεθώ θα έπρεπε να αντιμετωπίσω πια το δικό μου θέμα. Και αυτό και έκανα τα τελευταία δύο χρόνια. Και τώρα έρχομαι όλο και πιο κοντά στη σύνδεση και του εαυτού μου και με τη δυνατότητα αυτή να συνδεθώ με έναν άνθρωπο πραγματικά. Ένα φυλάκι, ένα φυλάκι, Σοφάκι. Δώσε ένα μήνυμα, για διαφημίσεις θα πάμε. Δώσε ένα μήνυμα στον κόσμο. Η ζωή είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω. Όλα είναι όμορφα αφού ζούμε και έχουμε την υγεία μας.